Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι γίνεται? Για το μόνο που δεν σχολιάζω τίποτα είναι για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, γιατί όπως είπα και στην Κοσμοτέ TV στην εκπομπή αμέσως μετά, ευτυχώς το μεσημέρι είχα φάει ψαράκι και δεν είχα βαρύνει πολύ, γιατί θα με έπαιρνε ο ύπνος. Ήτανε για Ξαπλόπουλο το μάτς, έτσι, και πού και πού ναι, να είναι το μάτι. Ναι. Αν το βλέπεις σπίτι στον καναπέ, είχες γύρει. Ναι, τόσο καλά. Δεν είδα τίποτα εγώ, ούτε φάση δεν έχω δει από αυτό το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Δεν άκουσα και δεν σηκώθηκε καθόλου σκόνη από το παιχνίδι, οπότε δεν μπήκα και στη διαδικασία, έτσι, δεν προκλήθηκα να δω κάτι. Ναι, ήταν έτσι. Ναι, έτσι ήταν. Τώρα για τα άλλα δύο. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από τον Άρη ή από τον ΠΑΟΚ? Το παρήγορο στο Ολυμπιακό στάδιο ήταν που είδα ένα σχολείο σε ένα story ότι ήταν καλοκαιράκι στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν κρυώνατε δηλαδή όλοι εσείς εκεί? Ναι, μπράβο. Κάτσαμε έξω. Το ευχαριστηθήκαμε αυτό. Λοιπόν, χρονικά να τα πάρουμε από το Γιάννη να πάω και μετά να πάμε στο Άρη στο Ολυμπιακό. Ή βάλτε όλα μαζί όπως θέλεις. Έτσι κι αλλιώς το ένα. Συνδέονται τα παιχνίδια. Ναι, είναι δύο ξεχωριστές ιστορίες. Και την Τετάρτη οι δυο τους βρίσκονται στην Τούμπα. 6:30 με τον Νωρίς. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει πρόβλημα γιατί δεύτερη φορά κατάρρευση μέσα στη σεζόν ποτέ δεν είναι καλό σημάδι. Η πρώτη φορά που κατέρευσε ο ΠΑΟΚ υπήρχαν ξεκάθαρα αίτια και είχε να κάνει με το μικρό rotation και το μικρό roster, όπου 14-15 ποδοσφαιριστές που έπαιζαν ασταμάτητα έρθαν και έσκασαν. Αλλά αυτό εδώ που συμβαίνει τώρα πάλι οφείλεται στην κούραση, αλλά είναι διαφορετικής υφής ζήτημα. Καταρχάς, πια στην εποχή που ζούμε θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Και άρα θα έπρεπε να έχει γίνει διαφορετική συντήρηση. Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να τελειώσει μια χρονιά με πολύ άσχημο τρόπο. Κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα προηγούμενο που θα το βρει μπροστά του. Δεν είναι καθόλου καλή εικόνα 9 μάτς χωρίς νίκη για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καθόλου καλή εικόνα η χθεσινή, όπου είναι μια ομάδα σαφώς κατώτερη από τον ΠΑΣ. Και όταν μια ομάδα έρχεται από 8 μάτς τα οποία δεν έχει κερδίσει, παίζει με έναν σαφώς κατώτερο αντίπαλο και δεν μπορεί να βγάλει την παραμικρή αντίδραση, είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει κάτι φορά, αν θα σταματήσει με τον Άρη ή αν θα συνεχιστεί και με τον Άρη, που εκεί θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα για τον ΠΑΟΚ. Δύο ήττες μέσα στην ίδια σεζόν στην Τούμπα από τον Άρη δεν είναι κάτι που καταπίνεται εύκολα. Θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση στην ίδια την ομάδα και για τα τρία μετά τον Άρη, ένα από μήνα νταμάτς, θυμίζω ότι διεκδικεί και ένα τρόπο στον τελικό κυπέλου. Θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση και στο καλοκαίρι του, πολύ μεγάλη πίεση. Ήδη καταλαβαίνω και από τα σχόλια και από τις αντιδράσεις και από τα social media ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν αρέσει πολύ στους φίλους του ΠΑΟΚ. Ούτε οι Νορβηγοί στόπερ τους αρέσουν, ούτε οι νεαροί Ουργουανοί τους αρέσουν. Όλο αυτό, ξέρεις, μεγαλώνει πολύ την πίεση σε μια ομάδα. Και η πίεση, αν δεν ξέρουν να τη διαχειριστούν οι άνθρωποι που θα κληθούν να τη διαχειριστούν, ο Λουτσέσκου, ο Μποτό, η διοίκηση, συνήθως δεν είναι καλός σύμβουλος. Γενικά ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα πολύ κακό φεγγάρι και σε ένα κακό μονοπάτι που μπορεί να τον οδηγήσει σε ένα δρόμο που δεν θα του αρέσει καθόλου και δεν θα περάσει καθόλου καλό καλοκαίρι. Ενώ φαινόταν ότι αυτό το έχει αφήσει τελείως πίσω του με την ευρωπαϊκή του πορεία, έρχεται αυτό το φινάλε της σεζόν που μπορεί να τον βάλει σε μεγάλους μπελάδες. Μπορεί εν τέλει βέβαια να πάρει το κύπελο και να ζήσει καλύτερα το καλοκαίρι, αλλά το ό,τι συμβαίνει αυτές τις 3-4 τελευταίες εβδομάδες, ειδικά στις εγχώριες διοργανώσεις, δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει απαρατήρητο και δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ. Εγώ το λέω και για την ηλικία των ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω πόσοι θα ανανεώσουν από αυτούς και πόσοι όχι. Αλλά είναι πια φανερό πρόβλημα ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου σε 3 διοργανώσεις θα θέλει να παίζει και να πρωταγωνιστεί. Δεν είναι ότι του χρόνου θα έχει μια άλλου τύπου σεζόν. Ναι. Μάλιστα η επόμενη σεζόν είναι και ειδικών συνθήκων, όπου όλη η σεζόν όσο θα παίζεται θα είναι Τετάρτη Κυριακή έτσι κι αλλιώς, διότι μιλάμε για μια σεζόν που θα έχει διακοπή μέσα στο χειμώνα περίπου 1,5 μήνα. Ναι.
Άρα μέχρι να πάμε στη διακοπή από τα τέλη Ιούλη μέχρι τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, πότε θα διακοπεί το πρωτάθλημα, θα είναι μονίμως Τετάρτη Κυριακή, μονίμως. Θυμίζω, οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις του χρόνου δεν θα γίνονται μία αγωνιστική ένα-δύο εβδομάδες, αλλά θα γίνονται αγωνιστικοί κάθε εβδομάδα στη φάση των ομίλων, προκειμένου να τελειώσουν τέλη Οκτώβρη και να μην τελειώσουν μέσα Δεκέμβρη, όπως τελειώνουν συνήθως οι όμιλοι. Αλλά το χρόνο, δηλαδή, αυτά, έχουμε... δεν τα ξέρουν οι περισσότεροι, ότι αυτή η εικόνα θα είναι την επόμενη σεζόν, που τώρα μεθαύριο που λέει ο λόγος. Έτσι, αυτή... Ναι, αυτή θα είναι. Αυτή. Αν περάσεις στους ομίλους, έχεις τρεις συνεχόμενες πέμπτες για τον ΠΑΟΚ παιχνίδια, μία διακοπή, μία πέμπτη ρεπό, ξανά τρεις συνεχόμενες πέμπτες παιχνίδια. Δηλαδή από το Σεπτέμβρη μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, που είναι η πρεμιέρα των ομίλων, μέχρι το τέλος Οκτώβρη έχεις παίξει όλο τον ομίλο. Σε αυτές τις εβδομάδες μονίμως θα έχεις την Κυριακή πρωτάθλημα. Και σε αυτή τη μία Τετάρτη που δεν θα έχεις Ευρώπη, σίγουρα θα μπει κύπελο. Γιατί δεν θα βγαίνουν οι ημερομηνίες, δεν μπορεί να ξεκινήσει το κύπελο τα Χριστούγεννα. Οπότε μην τυχόν και έχει και εμπόλεμη αγωνιστική κάπου, δεν ξέρω πού. Οπότε αυτή θα είναι η ζωή των ομάδων μέχρι να έχουμε τη διακοπή. Αυτή θα είναι, ναι. Και φυσικά αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν γυρίσουμε από τη διακοπή θα έχουμε πάρα πολλές εμβόλυμες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, πριν καν φτάσουμε στα play-off, διότι θα έχει χαθεί 1,5 μήνα στο πρωτάθλημα τους, και άρα αυτές τις 5-6 εβδομάδες θα πρέπει να μπουν εμβόλυμες. Σύντο ότι το κύπελο, μπράβο, θα πρέπει να μπει σε συνεχόμενα μάτς εκεί, άρα θα γυρίσουν, θα ξαναρχίσουμε, ξέρω εγώ, 20 Δεκέμβρη, 25 Δεκέμβρη, πότε, τις διοργανώσεις κάπου εκεί στα Χριστούγεννα, και πάλι θα πάμε σε ένα καθεστώς δύο μάτς της εβδομάδας. Άρα αυτό πρέπει να το ζητήσουν όλοι, και σε σχέση με τα roster που θα φτιάξουν, και σε σχέση με τις ηλικίες που θα έχουν, και σε σχέση με την φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Παντού προβληματίζονται για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η σεζόν. Άλλοι προβληματίζονται για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η σεζόν στα πιο προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στις πιο μεγάλες ομάδες, γιατί τώρα 1,5 μήνα που θα έχουν διακοπή οι ποδοσφαιριστές τους θα πάνε στους 50 βαθμούς Κελσίου να παίζουν Μουντιάλ, και άρα πρέπει να δούνε πώς όλο αυτό θα λειτουργήσει. Άλλοι, οι ελληνικές ομάδες κυρίως, θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν αυτόν τον 1,5 μήνα πέρα από τα συνεχόμενα μάτς, γιατί κακά τα ψέματα τώρα πόσοι διεθνείς να υπάρχουν στο Μουντιάλ από τις ελληνικές ομάδες. Να έχει κάθε ομάδα έναν, δύο, τρεις, βαριά. Δεν θα έχει παραπάνω. Συνεπώς, τι άδεια θα τους δώσουν, τι προγράμματα γύμνασης θα ακολουθήσουν, τι φιλικά θα κάνουν για να βρουν ένα αριθμό πριν ξαναρχίσουν οι διοργανώσεις και ούτω καθεξής. Αλλά ξαναλέω, το βασικότερο είναι ότι πάμε για μια σεζόν που θα είναι μονίμως Τετάρτη Κυριακή παιχνίδια. Και αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ δύο φορές φέτος, που έχει καταρρεύσει, και η κατάρρευση οφείλεται ξεκάθαρα σε κούραση, είναι πολύ ανησυχητικό για την επόμενη σεζόν, και πρέπει να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν και πώς θα λειτουργήσουν την επόμενη σεζόν. Γιατί το καταλαβαίνει κάποιος, μία κατάρρευση να συμβεί μέσα σε σεζόν σε μια ομάδα, όπως συνέβη η πρώτη, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ, χάνει το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται και δεύτερη. Με την δεύτερη που συμβαίνει τώρα, κινδυνεύει να χάσει και το κύπελλο και να τελειώσει μια σεζόν με πολύ άσχημο τρόπο. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά. Όπως δεν είναι καλά σημάδια, έστω και αν είναι νωρίς, και εγώ το έχω πει πολλές φορές, ότι και ο Σουάρες και ο Σάστρε την επόμενη σεζόν θα κρυθούν, αλλά περνάνε τα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει σημαντικά πράγματα από ποδοσφαιριστές που θα ήθελε να παίρνει. Δεν γίνεται στο τέλος της σεζόν φέτος να περιμένει πάλι από τον Μπίσεσβαρ. Δεν γίνεται να μην αρχίζουν να γίνονται σημαντικοί και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Το μοναδικό παρήγορο ενδεχομένως να είναι ο Λιβέιρα, τον οποίο πραγματικά του χρόνου θα περιμένουμε πολύ διαφορετικό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς τρέχει ο μεταγραφικός σχεδιασμός, δηλαδή που πιστεύουν ότι χρειάζεται ενίσχυση ο ΠΑΟΚ, σε ποιες θέσεις, και που έχουν καταλήξει Λουτσέσκου και Μπότο, αλλά γενικώς το ρόστερ χρειάζεται μια σοβαρή αναδιαμόρφωση, να το πω έτσι. Και χρειάζονται πάρα πολύ προσεκτικές επιλογές, διότι δεν υπάρχει και χρόνος προσαρμογής. Δηλαδή ξεκινάει η προετοιμασία και μετά από 15 μέρες ο ΠΑΟΚ αρχίζει και παίζει ευρωπαϊκά. Και άρα αρχίζει και υπάρχει πίεση για αποτέλεσμα με το καλημέρα. Και άρα αρχίζει και υπάρχει πίεση
από όποιον παίζει να παίζει καλά. Δεν έχει το χρόνο να προσαρμοστεί και δεν διορθώνονται τα λάθη του καλοκαιριού στην Ευρώπη. Το κάνεις, χαίρεται. Το κουβαλάς μαζί σου όλη τη χρονιά όπως το κουβαλάει η ΑΕΚ. Άρης. Ναι. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο ανησυχητικά. Αντιλαμβάνομαι ότι πια αρχίζει και υπάρχει δυσαρέσκεια για τον Μπούργος και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, γιατί ο Άρης, ό,τι και να συμβεί την φετινή σεζόν, με αυτόν θα πάει και την επόμενη, ή τουλάχιστον με αυτόν θα την ξεκινήσει σίγουρα, και δεν είναι ωραίο να ξεκινάει η σεζόν σε καμία ομάδα με βαρύ κλίμα για τον προπονητή. Εξακολουθεί να πειραματίζεται και να πειραματίζεται με πώς να το πω, με άσχημο τρόπο, δηλαδή με πειράματα που ξέρεις ότι οι πιθανότητες δεν είναι σε καμία περίπτωση με το μέρος του να βγει. Χθες δηλαδή ο Μπακατά αριστερό μπακ, όπως φάνηκε μέσα στο μάτς, είναι ένα πείραμα που λογικά θα έπρεπε να έχει φανεί και στις προπονήσεις ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το παιδί δεν μπορούσε να σεντράρει με το αριστερό, το αποπειράθηκε δύο φορές να το κάνει και ήταν ανέκδοτο. Αναγκάστηκε λοιπόν μετά να κλείνει προς τα μέσα και να παίζει με το δεξί ως αριστερός μπακ. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να αντιμετωπιστεί. Και δεν γίνεται να μην έχει φανεί αυτό στις προπονήσεις. Και δεν γίνεται να αποκλείς από το ρόστερ με τέτοια ευκολία ποδοσφαιριστές. Έχει ο Άρης αναπληρωματικό αριστερό μπακ, το Λούμορ. Ο Μπούργος πάει σε αποκλεισμό παικτών, σε διαγραφή, σαν να μην του βλέπει, και δεν είναι πια ένας-δύο αυτοί με τους οποίους το κάνει. Χθες δηλαδή μπήκε ο Μάνος, και το παιδί έχει να παίξει, ξέρω εγώ πόσο, δύο μήνες. Τι ακριβώς να μπει να κάνει στο 82, όταν πια τον έχεις βγάλει εκτός ομάδας και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Και το κάνει με αρκετούς αυτό. Και όποιος δεν καταλαβαίνει ότι χρειάζεται το βάθος του ρόστερ του όταν έχει να παίξει τόσα συνεχόμενα μάτς, δεν πράττει σοφά. Ο Άρης τώρα... Να πω κάτι σε αυτό που λες για η εικόνα των ομάδων πολλές φορές, ή όσο φτάνουμε προς το τέλος, δίνουν το... προκαλούν μάλλον ή προτρέπουν, πώς να το πω πιο κόμψα, τον κόσμο τους να σκέφτεται τελικά αν θέλουν την Ευρώπη την επόμενη σεζόν ή δεν τη θέλουν. Έχουμε τέτοια πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ειδικά στον Άρη, ας πούμε, που παλεύει για να εξασφαλίσει τη θέση. Εντάξει, υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει, δεν μιλάω τώρα για ακραίες σκέψεις και τα λοιπά, ότι οι οπαδικές, ας πούμε, που σκέφτονται τελικά, που προβληματίζονται μάλλον, αν τη θέλουν την Ευρώπη, αν θα κάνει καλό η Ευρώπη στην ομάδα ή όχι. Τώρα, ας πούμε, γιατί να μην κάνει καλό η Ευρώπη στον Άρη. Καταρχάς, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Άρης γίνοντας Ευρώπη θα παίξει σόν και καλά ο Μίλος. Δεύτερον, άρα τι να τον προβληματίσουν να τα καλοκαιριά. Γιατί το πρώτο παιχνίδια... ευρωπαϊκό παιχνίδι θα είναι νωρίς, σίγουρα. Ναι, και γιατί ναι. Αυτό ίσως αλλάξει έναν τρόπο σκέψης για τη στελέχωση, την ενδυνάμωση του ρόστερ. Δηλαδή να βιαστούμε, γιατί έχουμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ακόμα και για την προετοιμασία. Σου λέω κουβέντες που γίνονται τώρα, δεν το βγάζω το μυαλό μου. Ναι. Και τελικά... για όλα τα πράγματα υπάρχουν λύσεις. Ο Άρης έχει ένα ρόστερ που με την προσθήκη, σήμερα που μιλάμε, που με την προσθήκη ενός σεντερφόρ, αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει άμεσα. Κανονικού. Ναι. Κανονικού σεντερφόρ, ναι. Εγώ λέω ότι έτσι όπως είναι, φυσικά κρατώντας το 70% των ποδοσφαιριστών, έτσι, να φύγουν 10-15, όχι, προφανώς πρέπει να πάρει αρκετούς. Αλλά εγώ λέω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μαγιά με την προσθήκη ενός σεντερφόρ να ξεκινήσεις να παίξεις τον πρώτο γύρο των Ευρωπαϊκών και σιγά σιγά να προσθέτεις. Και αν προχωράς γύρους, να προσθέτεις και με ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα. Και αν μπεις στους ομίλους, που άρα το ταμείο σου και το έσοδό σου μεγαλώνει πάρα πολύ, και πάλι έχεις την ευκαιρία τις 4-5 τελευταίες μέρες να προσθέσεις άλλους 2-3 ποδοσφαιριστές με πολύ διαφορετικό πορτοφόλι, που θα σου μεγαλώσουν το ρόστερ και θα σου δώσουν τη δυνατότητα να την παίξεις στην Ευρώπη. Δεν ανακαλύπτει κανείς στην Αμερική. Άλλωστε, έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, συνήθως οι ομάδες που πάνε καλά στα προκριματικά, πανευρωπαϊκά, όχι στην Ελλάδα,
δεν είναι οι ομάδες που έκαναν 10 μεταγραφές τον Ιούλιο και άλλαξαν, ξέρω εγώ, τα 8-11 της δεκάδας του. Συνήθως αυτές πάνε άπατες. Μετά μπορούν να πάνε καλά. Θυμίζω για παράδειγμα τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ απέκλεισε την Μπενφίκα στα προκριματικά του Champions League. Η Μπενφίκα μετά διαπερπάτη πήρε πρωτάθλημα. Πριν, έχοντας κάνει 10 μεταγραφές, την βρήκε ο ΠΑΟΚ να ψάχνει να βρει με ποδοσφαιριστές που ψάχνει να βρει ο ένας το όνομα του άλλου. Ναι. Άρα, ομάδες που πάνε καλά είναι αυτές που διατηρούν τον κορμό τους, παίζουν τα προκριματικά με την περσινή ομάδα με μια-δυο το πολύ προσθήκες και στην πορεία βάζουν παίχτες με μεταγραφές, ώστε όταν θα έρθει η ώρα των ομίλων να έχουν μεγαλώσει το ρόστερ. Ναι, αλλά ο Άρης έχει κάνει μια επένδυση μέσα στη χρονιά ή προς τα τελειώματα της χρονιάς ή προς το τέλος, τέλος πάντων, να το πω έτσι καλύτερα, της χρονιάς με έναν προπονητή ή σε έναν προπονητή εν ώψη της νέας σεζόν. Οπότε... γι' αυτό λέω είναι πολύ πιο ανησυχητικά τα πράγματα για τον Άρη από ότι για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε ένα δεδομένο ότι εδώ, κύριοι, πρέπει να δείτε τι θα γίνει με την κούραση, διότι η κούραση έφερε μέσα στη σεζόν δύο φορές κατάρρευση της ομάδας. Και έφερε και πάρα πολλούς τραυματισμούς τώρα στο φινάλε και έφερε και μυϊκούς τραυματισμούς και όλοι παίζουν στα κόκκινα. Και άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το βρείτε και να το αντιμετωπίσετε. Ναι. Στον Άρη, ξαναλέω, υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, να μπλέξει από την αρχή της σεζόν για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να έχει αυτόν τον προπονητή. Εγώ δεν λέω ότι σωστά θα μπλέξει. Λέω όμως ότι αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει μεγάλη πίεση και μορμόρα. Καμία ομάδα δεν είναι καλό να ξεκινάει μια σεζόν έχοντας ήδη τον προπονητή υπό αμφισβήτηση. Το ότι δεν θα παίξει η Ευρώπη του αφαιρεί δεδομένα έσοδο, έστω και προσδοκόμενο έσοδο, που δεν είναι απλό για τον Άρη, αλλά του αφαιρεί και την δυνατότητα να ανοίξει το πορτοφόλι του για μεταγραφές ή να έχει την προσδοκία ότι θα το ανοίξει για μεταγραφές. Συν ότι εδώ έχουμε ένα καθεστώς όπου έχουμε περιθωριοποιήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν ξέρω πώς αυτός ο προπονητής θα μπορέσει να τους ξανακερδίσει αν ο Άρης δεν μπορεί να αλλάξει 10 από αυτούς για χύψη ζετ λόγους ή αν ο Άρης δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει 10 από αυτούς. Ναι, δηλαδή, περιμένουμε και αυτό, σωστά. Ναι, δεν είναι καθόλου καλό πράγμα να εμφανίζεται ένας καινούριος προπονητής και να αποκλείει ποδοσφαιριστές, να μην τους βλέπει. Και το κάνει συχνά και με αρκετούς. Προφανώς ο κάθε προπονητής έχει τις επιλογές του, προφανώς αυτός έχει αναγεννήσει τον Ιτούρμπε, το έχουμε ξανασυζητήσει. Βέβαια και αυτός κινδυνεύει να σκάσει, χθες έσκασε μετά το 60 και είναι πάρα πολύ λογικό. Δεν έπαιζε σχεδόν, δεν έπαιζε βασικός επί Μάτζιου και τώρα δεν βγαίνει ούτε λεπτό. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων είναι λογικό ένας καινούριος προπονητής να στηρίζεται σε κάποιους άλλους παίκτες και να μπορεί να αναγεννήσει ορισμένους ποδοσφαιριστές, ειδικά ποδοσφαιριστές της ποιότητας του Ιτούρμπι. Αλλά δεν είναι λογικό να σε ένα φινάλε σεζόν που είσαι που πρέπει να δεις όλους τους ποδοσφαιριστές και να τους δεις όχι στις προπονήσεις, αλλά σε πραγματικές συνθήκες αγώνα. Και σε ένα φινάλε σεζόν όπου παίζεις ανά τρεις μέρες μάτς, τώρα έπαιξε χθες την Τετάρτη, παίζει με τον ΠΑΟΚ, το Σάββατο παίζει με την ΑΕΚ. Πώς θα γίνει, με 11 θα γίνει, με 12 θα γίνει, δεν θα γίνει. Ή αν επιχειρήσεις να γίνει, μάλλον δεν θα σου βγει. Συνεπώς, στον Άρη αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν βγει η Ευρώπη θα αρχίσουμε να έχουμε άλλου είδους πίεση και γκρίνιες, που θα μπερδέψουν πολύ την ομάδα και σε σχέση με τον προπονητή του και σε σχέση με το ρόστερ του, γιατί αν ο προπονητής αυτός εδώ έρθει το καλοκαίρι και πει δεν κάνουν αυτοί οι 10 και εγώ δεν θα τους χρησιμοποιώ, δεν έχει νόημα να μείνεις με αυτούς τους 10. Δηλαδή θα πρέπει να βρει τρόπο ο Άρης να τους αλλάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συμβόλαια που θα σπάνε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να έρθουν άλλοι και τι ποιότητα θα είναι και με τι χρήματα θα υπάρχουν, δεδομένου ότι ο Άρης δεν θα έχει την ευρωπαϊκή προοπτική. Το πράγμα μπλέκει αρκετά. Τώρα, περιγράφουμε εδώ και τόση ώρα την προβληματική κατάσταση στις ομάδες, τις δύο εδώ, τις δικές μας, τις πρώτης εθνικής. Και βέβαια, αν κοιτάξουμε απέναντι, καμιά 500 χιλιόμετρα, ένα ταξιδάκι... Αντί στην εικόνα της ΑΕΚ, δεν μίλησα για την ΑΕΚ, αντί στην εικόνα της ΑΕΚ, εγώ χθες είπα ότι αν ήμουν Αλμέιδα, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, και κοίταγα αυτό το πράγμα χθες, θα έλεγα Χριστέ μου που ήρθα. Mm. Η ΑΕΚ είναι ασυγχρόνιστη, ασυντόνιστη.
ποδοσφαιριστές που δεν ξέρουν τι κάνουν στο γήπεδο. Ποδοσφαιριστές που δεν δείχνουν καμία διάθεση να βελτιωθούν τακτικά. Ο καθένας έπαιρνε μια μπάλα και έκανε ό,τι μπορούσε να καταλάβει. Ποδοσφαιριστές που, που παρά το γεγονός ότι είχαν πάρα πολύ πάθος, δεν ξέρουν πώς να το διοχετεύσουν μέσα στο γήπεδο. Ναι, οκ, okay, είχε πάει ο Μελισανίδης και τους μπρίζωσε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και μπήκανε μέσα μπριζωμένοι. Ναι, δεν φτάνει να μπεις μπριζωμένος και να τρέχεις. Μπήκανε 11 μπριζωμένοι και τρέχανε. Και δεν μπόρεσαν να κάνουν μία φάση. Έχουν ένα δοκάρι από ένα λάθος του Παναθηναϊκού με σουτ 7-8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και άλλη μία ευκαιρία στο 90 με σουτ πάλι έξω από τη μεγάλη περιοχή του Λιβάη Γκαρσία. Η ΑΕΚ έτρεχε 90 λεπτά και δεν ήξερε τι να κάνει μες στο γήπεδο. Δηλαδή, εγώ αμφιβάλλω αν στην ΑΕΚ είναι μόνο το ζήτημα προπονητή. Λέω ότι είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που δεν... Πρώτον, δεν αγαπούν την ευθύνη. Δεύτερον, δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη. Δεν βγαίνουν μπροστά. Χθες έβλεπες παίχτες που κρύβονταν. Κανείς δεν ήθελε να πάρει την τελική προσπάθεια. Κανείς δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη. Για να μην του πούν, για να μην... δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι... Μια άκρη τραγική κατάσταση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτός που θα βγει Ευρώπη, γιατί νομίζω ότι ο ένας εν τέλει θα είναι ο Παναθηναϊκός, διότι στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν μονόφθαλμος, αλλά βασιλεύει. Γιατί η ΑΕΚ δεν μπορεί να τον κερδίσει και γιατί ο Άρης δεν μπορεί να κάνει αποτέλεσμα με αυτόν τον Ολυμπιακό. Λέω ότι είτε βγει η ΑΕΚ είτε βγει ο Άρης, θα βγει ο λιγότερο κακός. Ο λιγότερο κακός, μάλλον, έτσι. Ο λιγότερο πολύ κακός. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω πια καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και πήγα να πω πριν, να τα αφήσουμε να τα αναλύσουμε αύριο βέβαια, πώς ένα ταξιδάκι σε Θεσσαλονίκη από την πρωτεύουσα στην πρωτεύουσα διώχνει όλα τα προβλήματα με δύο ματσάκια, δύο 90 λεπτά, ένα στην Τούμπα και ένα στο Χαριλάου για τον Ολυμπιακό και φεύγουν όλα τα προβλήματα κατευθείαν, έτσι. Γιώργο, μου σου ξαναμιλήσει πάρα πολλές φορές για τη φετινή σεζόν, πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, κυρίως, η πρωτίστως και δευτερευόντως του Παναθηναϊκού και του Άρη, γιατί δεν υπήρχε η απέτηση του Παναθηναϊκού και τον Άρη να διεκδικήσουν φέτος το πρωτάθλημα. Αλλά τέλος πάντων, είναι και δική τους ευθύνη το ότι ο χειρότερος Ολυμπιακός της τελευταίας τετραετίας παίρνει το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ναι, για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ πρωτίστως και για τον Άρη και τον Παναθηναϊκό δευτερεύοντος. Και οι Άγγλοι έχουν μια φράση, λένε ότι το επόμενο πρωτάθλημα ξεκινάει από εκεί που τελείωσε το προηγούμενο. Διότι αυτή είναι η ψυχολογία που δημιουργείται. Η ψυχολογία που δημιουργείται λοιπόν στη φετινή σεζόν είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν 20 βαθμούς καλύτερος από τους υπόλοιπους. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Όταν δε ο Ολυμπιακός είναι στην χειρότερη του χρονιά της τελευταίας τετραετίας. Ναι, ακριβώς έτσι είναι, όπως το λες. Ακριβώς όμως. Λοιπόν, περισσότερα αύριο θα το αναλύσουμε αυτή την απόσταση, θα την πούμε. Λίγο, να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ.